Με μια πρώτη ματιά σε αυτά τα email μπορεί να διακρίνει κανείς αρκετά ελληνικά ονόματα, αλλά και ένα συγκεκριμένο γραφείο της πολυεθνικής εταιρείας με εξαιρετικά ενεργό ρόλο. Αποστολέας σε κάποια από αυτά τα μηνύματα εμφανίζεται ο κύριος Θεολόγος Γαμπιεράκης από το γραφείο της Τραφιγκούρα στην Αθήνα. Δύο μήνες μετά την πρώτη επικοινωνία και την ανταλλαγή αρκετών μηνυμάτων, στα οποία του ζητούσαμε να μας παραχωρήσει συνέντευξη, λάβαμε ένα email από τον δικηγόρο του στην Ολλανδία. Μας συνέστησε να μην ξαναενοχλήσουμε τον πελάτη του, καθώς τότε θυμήθηκε ότι εκκρεμεί δίκη στο Άμστερνταμ για την υπόθεση των αποβλήτων του Προμποκόαλ. Επίσης, σε ένα από τα μηνύματα που λάβαμε από τον ίδιο τον κύριο Γαμπιεράκη, τονίζει ότι αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε νήξη ότι ενήργησε λανθασμένα και με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι, ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν από τα εσωτερικά email της Τραφιγκούρα για την εμπλοκή του γραφείου της Αθήνας παραμένουν αναπάντητα. Όπως αυτό εδώ. There has been an instruction coming from the Athens office to the captain to lie about the true nature of the waste when the ship was going to Tunisia. One of the emails say, do not disclose, and I repeat, do not disclose the material present in your waste tanks and merely declare it as tank washings. But it was a clear instruction coming from the Athens office to deceive the Tunisian authorities. Το συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το υπογράφει ο κύριος Γαμπιεράκης. Απευθυνθήκαμε σε έναν ειδικό για να μας εξηγήσει την ορολογία που χρησιμοποιούν οι υπαλληλοί της εταιρείας. Ο Αντώνης Μαυρόπουλος είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης για τα Στερεά Απόβλητα. Ο χημικός μηχανικός εντοπίζει ένα email στο οποίο το στέλεχος της Τραφιγκούρα παραδέχεται ότι το φορτίο του Προμποκόαλα δεν είναι marble slops, δηλαδή απλά απόβλητα, αλλά chemical slops, δηλαδή χημικά. Λέει έχουμε χημικά slops και όχι marble slops, δηλαδή τα marble slops είναι slops που με μια σχετικά πολύ πιο απλή διαδικασία μπορούν να γίνουν ακίνδυνα. Έχουμε χημικά slops, περιγράφει από ποια διαδικασία παράχτηκαν και τι περιέχουν, δίνει ότι έχουν πολύ ψηλό COD, 21.000 mg το λίτρο και πολύ ψηλό χλώριο. Λέει με σαφήνεια ότι σας δίνουν ένα αρκετά έως πολύ επικίνδυνο απόβλητο. Ένα ακόμη στοιχείο που εντοπίζει ο Έλληνας χημικός μηχανικός στην εσωτερική ηλεκτρονική αλληλογραφία της Τραφιγκούρα είναι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία επιχείρησε να εισάγει τα απόβλητα στην Ιγυρία λίγες μέρες πριν καταλήξει στη λύση της ακτής ελεφαντός του. Λέει, I spoke to him yesterday and he said no to any such operation in Nigeria. Με κάποιον μιλάνε. Και λέει αυτός, we go to Lome, charter a barge, θα πιάσουμε μια μάουνα and bring it back to Nigeria under a different name. Εδώ φαίνεται εγκληματική σκοπιμότητα, έτσι. Είναι φανερό από όλα τα email ότι εδώ έχουμε να κάνουμε απόβλητα τα οποία είναι τοξικά, είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και είναι φανερό επίσης από όλα τα email ότι ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει αυτή η επεξεργασία των αποβλήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Σιγκαπούρη, το αναφέρουν σε 2-3 email μέσα, είναι ότι σε αυτές τις χώρες το process έχει απαγορευτεί γιατί είναι πολύ δύσκολη η διάθεση των αποβλήτων του. Και αυτό είναι από μόνο του μια επιβεβαίωση, έστω και έμεση, ότι η εταιρεία γνώριζε την επικινδυνότητα των αποβλήτων της. Γι' αυτό άλλωστε και 6 μήνες έψαχνα να βρει τι θα τα κάνει. We do know is that they came to a confidential out-of-court settlement with the lawyers bringing compensation claims for all the sick people. Part of the deal was that it was agreed they would say there was no proof anybody died. There was only proof that people were made ill. So Trafficura's position is, okay, we poisoned thousands of people and made them ill, but you can't prove we killed anybody. Και σχετικά με αυτούς που πέθαναν, υπάρχουν 15 θάνατοι που συνδέθηκαν από την κυβέρνηση της ακτής ελεφαντοστού με τα αποβλητά σας. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε από τι πέθαναν, αλλά προφανώς πέθαναν. Δεν μπορεί να πέθαναν από πανικό. Όχι. Όμως δεν γνωρίζουμε από τι πέθαναν. Υπάρχει κόσμος που πεθαίνει κάθε μέρα από ένα σωρό αρρώστιες τριγύρω μας. Well, I'm afraid Trafficura does not have a very good record for giving out accurate information in this case. And they said all those things in an attempt to avoid paying money. In the end, the damage to their reputation has been enormous. The damage to their finances has been substantial.
The irony of the whole thing is that actually if they'd been willing to pay 300,000 euros to have the waste properly treated in the first place, none of this would have happened.